Hello Angels, ήρθε πάλι ο Σεπτέμβρης και τι έχετε κάθε φορά το Σεπτέμβρη, back to school και back to nail salon. Καινούργια εκπομπή, όχι. Καινούργια σεζόν, ναι. Για όλους αυτούς που λέγανε το nail salon απλά σταμάτησε, απλά το nail salon δεν επαναλαμβάνεται και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι από αυτούς τους βαρετούς ανθρώπους που σας δίνουν το ίδιο πράγμα 500 φορές αρκεί να έχουν ένα βιντεάκι να σας δείξουν και να σας ζαλίζουν. Θεωρώ ότι σας έχω δείξει τα πάντα καλύτερα από όλους, με περισσότερη λεπτομέρεια, χωρίς να κρύβω τίποτα και από εκεί και πέρα πάντα βρίσκω το επόμενο βήμα για να σας δείξω κάτι που πραγματικά το χρειάζεται. Και ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το Nail Salon, αυτή η σεζόν του Nail Salon πάει σε άλλο level. Και δεν εννοώ στο Nail Art, γιατί στο Nail Art το έχουμε φτάσει στο απίστευτο level και το ξέρετε. Αυτή τη φορά θα μάθετε πάρα πολλά ως επαγγελματίες και όλοι εσείς που θέλετε να γίνετε επαγγελματίες και όλοι εσείς που είστε επαγγελματίες, όλα αυτά που εσείς πρέπει να ξέρετε για τα προϊόντα σας. Έρχονται απίστευτες πληροφορίες μετά από πολύ μεγάλη μελέτη. Τα τρελαθείτε με τα καινούργια επεισόδια του Nail Salon by Derek Leontis. Stay tuned! Εγώ πρέπει να ετοιμαστώ, έτσι. Πιστολάκι τώρα. Καθαρίζουμε με το πω, με νεράκι, αφιερώντας. Τόσοι άλλους ποτέ δεν βαφόμαστε στις εκπομπές. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Άλλες φορές γυαλίζουμε κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν πουλάμε μόστρα, βοηθάμε την κοινότητα των nail artist στο να εξελιχθεί. Αυτή είναι η εκπομπή Nail Salon, αυτή είναι η πορεία της και αυτό είναι που θέλω εγώ μια ζωή να δίνω. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε και ένα ωραίο μαλάκι. Τώρα καινούργια εκπομπή, καινούργια σεζόν. Θεέ μου, πόσα σεζόν έχει πια αυτή η εκπομπή. Αρχίζω να αισθάνομαι σαν το γερόλικο, ας πούμε, του YouTube στα νύχια πλέον. Έχω αρχίσει και βγάζω και άσπρες. Δεν ξέρω αν φαίνονται εδώ πέρα. Oh my god, oh my god. Όχι, έχω αρχίσει και βγάζω. Έχω βγάλει αρκετές άσπρες, γι' αυτό θα τα βάψω αυτό εδώ το προϊόν. Λέμε τώρα. Λέμε ότι αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο σου χτενίζει, ας πούμε, σαν λακ τα μαλλιά και δεν έχει και χρώμα. Για να δούμε. Ρωμάει. Πιο εύκολα θα μου βάψει τη μούρη παρά το μαλλί αυτό, η αλήθεια είναι. Θέλω να κάνω ένα extreme χρώμα, η αλήθεια είναι. Θέλω σε αυτό το γύρισμα να είμαι πολύ extreme, όπως ο παλιός Derek που ξέρατε. Γιατί κάποιοι μου λένε δεν θυμίζω τον Derek που ξέραμε. Ωραία. Τώρα θα τον έχετε. Έρχεται. He's back, darlings. He's back, angels. Θεέ μου, όντως κάνει δουλειά αυτό. Βέβαια, εγώ το πήρα για μαύρο ροζέ και τα βγάζει λίγο μπορτό. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ γλυκούλη. Παιδιά, αν ένα μπουκαλάκι τόσο μικρό φτάνει για το δικό μου μαλλί που είναι κατάμαυρο, φανταστείτε θα κάνει σε ξανθούλικα, παιδάκια. Βέβαια, πρέπει μετά να καθαρίσω και το δέρμα μου. Oh, happy day! Τώρα θα ρίξω ένα τραγουδάκι εδώ πέρα. Καλό είναι να χτενίσετε το μαλλί πριν, γιατί μετά αυτό δεν χτενίζεται. Είναι ένα γεγονός αυτό. Εγώ θα βάλω και λίγο λακ από πάνω. Αυτή είναι η αγαπημένη μου λακ. Extra strong. Κόκαλο το μαλλί. Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο από το κόκαλο στο κοντό μαλλί. Όσοι το έχετε το κοντό μαλλί με καταλαβαίνετε.
Μία που φύσηξε και μία που είμαστε χτένιστοι. Τι να κάνουμε. Το κάθε πράγμα έχει τα δικά του θεματάκια. Very nice, very nice. Το κόβω. Έλεγε λίγο πιστολάκι. Τέλεια. Και τώρα που το στεγνώσαμε και βάλαμε και λακ, θεωρώ ότι θέλει λίγο χρώμα ακόμα για να καλύψει τη λακ. Γιατί η λακ τι έκανε, έσβησε το χρώμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαι καλά. Τώρα θα καθαρίσω αυτά εδώ πέρα. Αν καθαρίζουν, για να δούμε τώρα. Και τώρα θα πάμε την Ήλα τη μεγάλη, παιδιά. Το είπα ότι αυτό δεν θα φύγει εύκολα. Και δεν θέλω να νερώσω το κεφάλι μου στο γύρισμα. Παίζει να το σβήσω όλο και να βγω με το μαλάκι να τελειώνω. Η απάντηση είναι μωρομάντιλα. Για να δούμε δουλεύουν. Πάντα κάνω μια καλή δουλειά στα μωρομάτιλα. Βέβαια με τόση χρωστική που έχει αυτό το πράγμα. Τι να σου κάνει ένα έρημο μωρομάτιλο κόκκινο είναι και αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο χρώμα. Βέβαια υπόσχεται ροζ. Και από ό,τι βλέπω εδώ είναι κόκκινο εξασθενημένο ακόμα και το χρώμα που βγαίνει. Οπότε αν το χρώμα που βγαίνει είναι κόκκινο εξασθενημένο, δεν μπορεί να δώσει ροζ στα μαλλιά μας. Να λέμε την αλήθεια όπως έχει. Έχω φύγει από την κάμερα πολλές φορές, το ξέρω. Αλλά backstage είναι αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθούμε να δείξουμε κάτι, απλά μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, έτσι. Εντάξει, ό,τι μάλλον περισσεύει απλά θα το κουρέψουμε. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Παιδιά, πολύ πασάλιμα. Με κόκκινο έχει γίνει κόκκινη η πάνω μούρη μου. Οπότε, σας αφήνω να δεν θα κάνω. Ραντεβού στην καινούργια σεζόν του Nail Salon που πάνε τέλεια. Bye bye angels. Back to school.